είναι θέμα για, ειδικά για τους εποχικού εργαζόμενους, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εποχική εργασία είναι μια εργασία η οποία από μόνη της είναι επισφαλής. Δυστυχώς εμείς οι εποχικοί δουλεύουμε 5, maximum 6 μήνες το χρόνο. Από εκεί και μετά προσπαθούμε να ζήσουμε με το επίδομα ανεργίας και συγκεκριμένα για 3 μήνες και 5 μέρες, 80 ημέρες. Υπάρχουν βέβαια και συναδέλφοι μας που αυτό το, ούτε αυτό θα μπορέσουν να το πάρουν λόγο, είτε επειδή μπαίνουν πρώτη φορά στο Ταμείο Ανεργίας και δεν έχουν εκείνες τις προϋποθέσεις, ή υπάρχουν και επαγγέλματα τα οποία λόγω της εποχικότητας που έχει η επιχείρηση δεν είναι εποχική και δεν απασχολούν πάνω από το 25% αυτές οι επιχειρήσεις, δεν το δικαιούνται αυτοί οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τον ΟΑΕΔ, την επιδότηση ανεργίας και όλα αυτά, που στη συγκεκριμένη στιγμή αυτή που ζούμε όλοι μας, βλέπουμε να καλπάζει η ακρίβεια, βλέπουμε τα καύσιμα, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, η ενέργεια, και δεν βλέπουμε να παίρνονται ουσιαστικά μέτρα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του οικογενειακού εισοδήματος. Λέτε 80 ημέρες μόνο με επιδόματα? Ακριβώς, ναι. Εμείς, ειδικά οι εποχικοί εργαζόμενοι, επιδοτούμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 3 μήνες και 5 μέρες, 80 ημέρες. Από εκεί και μετά εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις τόσο στα συναρμόδια υπουργεία, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα και σε εκκρεμότητα ένα ραντεβού που μας είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στις 27 Σεπτεμβρίου, που κατέβηκε εδώ στην Κρήτη και τον επισκέφτηκε μια ομάδα του Εργατικού Κέντρου του Σωματείου Ξενοδοχών Υπαλλήλων, η Ομοσπονδία μας και ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, και εκεί αναλύσαμε τα προβλήματά μας και μας είπε ότι θα μας δεχτεί στο Μαξίμου, αλλά μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ξέρετε, την ίδια ώρα, επειδή μιλάτε για την αγορά εργασίας, γνωρίζετε ότι τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις κατά 115.856. Οι απολύσεις, κύριε Κουκουλάκη, το Εργάνη τα λέει, όχι εγώ, 359.908. Οι προσλήψεις 244.502. 4 στις 10 νέες προσλήψεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή 330 ευρώ καθαρά, 6.984 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε διάστημα 30 ημερών μετατράπηκαν σε μερικής. Δεν είσαστε δηλαδή μόνο εσείς, είναι γενικότερα πολύς κόσμος. Απλά ξεκινήσαμε με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, γιατί τα πράγματα στην αγορά εργασίας δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά, και την ίδια ώρα προϋπολογισμός, αλλά που περιλαμβάνει, λένε, από το οικονομικό επιτελείο όλες εκείνες τις πρόνοιες με τα πακέτα των φοροελαφρύνσεων, κατάργηση εισφοράς, ασφαλιστικών δηλαδή εισφορών, αναστολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές, φόρου υπεραξίας στις αγοραπολισίες ακινήτων. Κοιτάξτε το να δείτε, τη μια το ένα, ακούς την άλλη τ' άλλο. Το ζητούμενο ποιο είναι ουσιαστικά? Ακούστε να δείτε, εδώ η κατάσταση πραγματικά είναι δραματική. Όταν με τα στοιχεία αυτά που παρουσιάσετε βλέπουμε ότι εξακολουθεί να υπερισχύει οι υποδηλωμένες μορφές απασχόλησης, γιατί αυτό γίνεται επί της ουσίας, και το βλέπουμε και στους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι πολλές επιχειρήσεις βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση, δουλεύουν κανονικά οι εργαζόμενοι το 8ωρό τους, όπως γίνεται και στα ξενοδοχεία, ειδικά στο άνοιγμα και στο κλείσιμο. Βλέπουμε υποστελέχωση αυτών των ελεκτικών μηχανισμών. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα, αν δεν πραγματικά παρθούν μέτρα ενίσχυσης των ελεκτικών μηχανισμών, εάν ουσιαστικά δεν παρθούν μέτρα, ουσιαστικά μέτρα, γιατί όλα αυτά που αναφέρετε είναι μέτρα, αλλά είναι δυστυχώς ημίμετρα. Όταν δεν μειωθεί ο φόρος των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όταν δεν ενισχυθούν οι μισθοί ουσιαστικά, όταν τηρηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δυστυχώς αυτό πρέπει να γίνει επί της ουσίας, να παρθούν μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Πρέπει πραγματικά η κυβέρνηση να λάβει εκείνα τα μέτρα αναχέτησης αυτής της κρίσης,
Αυτή πιστεύουμε είναι η ουσία, με συστηματικούς ελέγχους για την πάταξη της ασχροκέντριας και την προστασία των πολιτών. Μα ούτως ή άλλως η ακρίβεια καλά κρατεί και πάει και βρίσκεται και έχει τη δική της την ανηφόρα και θα συνεχίσει να έχει ανηφόρα. Σε όποιο επαγγελματικό κλάδο και αν πας, αυτό το οποίο ακούς και παίρνεις ως μήνυμα είναι ότι τους έχουν ενημερώσει ότι θα υπάρχουν και άλλες ανατιμήσεις, κύριε Κουκολάκη. Η ίδια η Ελστάτ λέει ότι νέο κύμα ακρίβειας από τα εισαγόμενα προϊόντα ότι διαπίστωσε με αυξήσεις έως 360,5% ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα. Ξέρουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, το κόστος παραγωγής κλπ. Και πόσο τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο γενικός, λέει, δείκτης τιμών αγωγών στη βιομηχανία του Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτέμβριο του 2021 παρουσίασε αύξηση 25,2% έναντι αύξησης 26% κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δικτών του έτους 2021 με 2020. Όλα αυτά πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε στον προϋπολογισμό μας, έτσι. Ακριβώς. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αυτά που προαναφέρετε, πρέπει να τονίσουμε ότι το 80% των νοικοκυριών αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ασθενέστερα νοικοκυριά, ξοδεύουν μόνο για ενίκιο και τρόφιμα του εισοδήματό τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Και βλέπουμε συνεχές ανατιμήσεις, βλέπουμε πληθωρισμός να ανεβαίνει. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το 71% των εργαζομένων έχει αναγκαστεί να μειώσει την κατανάλωση σε βασικά είδη διατροφής. Αυτά η όλα πρέπει να μας ανησυχούν, ναι. Γιατί πραγματικά θα ζήσουμε τραγικές καταστάσεις το χειμώνα. Μα κύριε Κοκολάκη, ήδη τα ζούμε. Μα σαφέστατα, δύο χρόνια, αυτό ήθελα να σας πω. Συζητάμε συνεχώς και από το βήμα του ίδιου σταθμού, συζητάμε αυτή την κατάσταση, ότι δηλαδή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πόσο έχει μειωθεί η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται και στην αγορά εργασίας, ποιο είναι το μέγεθος της ανεργίας, η αντιμετώπιση του και βέβαια όποιος εργάζεται τι επίδομα παίρνει. Τα συζητάμε τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Ούτως ή άλλως, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ